Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του ξενοδοχείου Ντιλάκ, πραγματοποίησε την προεκλογική της ομιλία το απόγευμα της Τετάρτης η υποψήφια Δήμαρχος Ιωαννιτών και επικεφαλής της παράταξης Ιωάννινα 2023 το μέλλον σήμερα, κυρία Τατιάνα Καλογιάννη. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν. Απλοί πολίτες, νεολαίοι, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος και στελέχη της ΝΟΔΕ, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι από την παράταξη του κ. Καχρημάνη και πολλά γαλάζια στελέχη. Απευθυνόμενη στον κόσμο, η κυρία Καλογιάννη είπε πως έχουν μπροστά τους τους νικητές των δημοτικών εκλογών, εκφράζοντας έτσι τη βεβαιότητα ότι η δική της παράταξη θα αναδειχτεί από τους Γιαννιώτες η επόμενη δημοτική αρχή και ζήτησε ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση για την ανατροπή της αδράνειας στο Δήμο, καθώς όπως υπογράμμισε, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ο Δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Καλογιάννη, χρειάζεται έργα ουσίας, λειτουργικά και ωφέλιμα για όλους. Σε άλλο σημείο της κεντρικής προεκλογικής της ομιλίας, αναφέρθηκε στα έργα που σχεδίασε και υλοποίησε η ίδια ως Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων, απαριθμώντας τα ένα-ένα και λέγοντας ότι απέδειξε και από εκείνη τη θέση ευθύνης ότι διαθέτει όραμα, σχέδιο και επιχειρησιακή και διαχειριστική επάρκεια. Η κυρία Καλογιάννη άσκησε κριτική στην απερχόμενη δημοτική αρχή για τα πεπραγμένα της, κατηγορώντας την πως απέτυχε να σχεδιάσει μεγάλα ή και μικρότερα έργα που θα άλλαζαν την πορεία της πόλης, ενώ σημείωσε ότι δεν διαχειρίστηκε η σημερινή δημοτική αρχή επαρκώς και τα απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάσταση της λίμνης που συνεχώς επιβαρύνεται, όπως είπε, στην υψηλή τιμολογιακή πολιτική και στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη ως προς την καθαριότητα. Αμέσως μετά, η υποψήφια δήμαρχος παρουσίασε διεξοδικά τις προγραμματικές θέσεις της παράταξής της, που βασίζονται πάνω σε 8 βασικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί είναι νέα διακυβέρνηση του Δήμου, πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός, έργα υποδομών και δημόσιος χώρος, περιβάλλον και ενέργεια, κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη, πολεοδομία, χωροταξία, λίμνη, Παμβότιδα, έξυπνη πόλη και καινοτομία και ανάδειξη της πόλης και επιχειρηματικότητα. Κλείνοντας την ομιλία της, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να σταθούν αρρωγοί, όπως το ίδιο θα κάνει και η παράταξή της, όπως είπε, και το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενη στις συνεργασίες, είπε ότι η παράταξή της προτίθεται να συνεργαστεί με όποιον έχει το ίδιο πάθος με τους ίδιους για την αναγέννηση του Δήμου. Λίγο νωρίτερα στην ομιλία της, η κυρία Καλογιάννη προσπάθησε να απαντήσει και σε μια σειρά από ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου στο δημόσιο διάλογο, σημειώνοντας πως η ίδια είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τάχθηκε εξ αρχής θετικά στην πρωτοβουλία. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η παράταξή της είναι εξαρτημένη μόνο από τον κώδικα της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της ευπρέπειας και του προγραμματικού λόγου. Για το αν αυτή η παράταξη είναι καθοδηγούμενη, απάντησε πως φυσικά και είναι, καθώς, όπως είπε, καθοδηγείται από τους χιλιάδες δημότες που ζητούν έναν οργανωμένο, αξιόπιστο, σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο.